Να ξεκινήσουμε λίγο αυτό το μέρος με ένα θέμα ξεχωριστό που έχει να κάνει με τη μαθητική κοινότητα στους Κουνάβους στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο. Εκεί τα παιδιά ασχολήθηκαν με έννοιες και συναισθήματα που έχουν να κάνουν από τη μία με τη φιλία και από την άλλη με τον ανταγωνισμό. Αυτές οι δύο έννοιες λοιπόν τους οδήγησαν στο να προχωρήσουν στη συγγραφή ενός παραμυθιού στο οποίο καταπιάνονται μεταξύ άλλων και με ένα φαινόμενο το οποίο μας γοητεύει και μικρούς και μεγάλους και αναφέρομαι στο φαινόμενο των φάσεων της Σελήνης. Έγραψαν λοιπόν αυτό το παραμύθι τα παιδιά με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, προκάλεσαν όμορφα συναισθήματα και είμαστε εδώ εμείς προκειμένου να το παρουσιάσουμε και να πούμε περισσότερα. Πάμε στην κυρία. Κορίνα Βαμποράκη, είναι η δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου Κουνάβων. Ακριβώς. Κύριε Βαμποράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Χαρούμενη που είμαι εδώ. Χαιρόμαστε και εμείς πάρα πολύ. Η πρωτοβουλία σας είναι εξαιρετική. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον καθοριστικό ρόλο σας προκειμένου να προχωρήσετε στη συγγραφή αυτού του παραμυθιού χαρίζοντας όμορφες εμπειρίες. Εγώ αυτό έχω να τονίσω σε αυτά τα παιδιά. Για πείτε μας λίγο, να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, καθώς να γράψει τώρα ένα παραμύθι ένας μαθητής δημοτικού, κάπως έτσι είναι ένα δύσκολο εγχείρημα? Να σας πω. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται. Ναι. Και δεν είναι και το πρώτο που γράφουμε. Στο σχολείο μας έχουν ξαναγράψει παιδιά, άλλοι συνάδελφοι. Και εγώ έχω ξαναγράψει παιδιά σε άλλο σχολείο, πάλι με πρώτη τάξη. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Το συγκεκριμένο βιβλίο γράφτηκε γιατί είναι ένα τμήμα με πολύ, πολύ ωραία, καλά, ζωντανά παιδιά. Μπαίνω μία ώρα την εβδομάδα να κάνω θεατρική αγωγή. Και συζητάμε πολύ συχνά και πάρα πολύ για το τι σημαίνει φιλία, γιατί πάμε από τη φιλία, γιατί μαλώνουμε, θέλω να παίξω, να δεν πέφτει. Είναι παιδάκια 6-6,5 χρονών. Βρίσκονται στο αναπτυξιακό τώρα δημιουργούν φιλίες και ταυτόχρονα αναδύονται έννοιες όπως του ανταγωνισμού, της απογοήτευσης, της ζήλιας και όλα αυτά τα συζητάμε σχολείο και φυσικά και οι γονείς. Είναι πολύ κουβέντα από τους γονείς. Μάλιστα. Γενικά, ενώ αν μπορούμε λίγο να διορθώσουμε, γιατί μικροφωνίζει και λίγο ο ήχος, ακριβώς, θέλω λίγο να εστιάσουμε και να μας πείτε πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά τη συμμετοχή τους και ποιες απορίες τους λύσατε, δηλαδή ποιες απορίες δημιουργήθηκαν μέσα από αυτό το παραμύθι, ποιες απορίες έλυσαν κατ' επέκταση. Δεν είναι τόσο ότι έλυσαν απορίες, είναι ότι δουλέψανε στο μυαλό τους ακόμα πιο πολύ τι σημαίνει κάνω παρέα με κάποιον και τι σημαίνει πώς διεκδικώ να λύσω ένα πρόβλημά μου με έναν συμμαθητή μου. Δεν υπάρχουν απορίες, δεν είναι θέμα απορίας, είναι θέμα σύγχυσης σε αυτή την ηλικία. Πώς λύνω μία λογομαχία μου, πώς λύνω μία αντίθεση που έχω με έναν συμμαθητή μου, με έναν φίλο μου. Και μέσα από αυτό που καταστηθήκαει πάρα πολύ δασκάλα της τάξης, η κυρία με αυτό το τμήμα, πάρα πολύ, ήρθα κι εγώ συμπλήρωμα να το δέσουμε. Τι περιλαμβάνει συνέχεια? Και άλλα βιβλία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Φέτος γράφει το Δημοτικό Κουνάβων, κάνει πάρα πολλές δουλειές. Πάρα πολλές δουλειές. Δεν ξέρω αν τις έχετε δει στην ιστοσελίδα του σχολείου. Γράφουμε αρχικά εφημερίδα. Έχουμε ήδη εκδώσει δύο φύλλα που αρθρογραφούν οι ίδιοι μαθητές όλου του σχολείου. Από την πρώτη μέχρι και την έκτη. Εφημερίδα έγραφε και στο παρελθόν πάλι το σχολείο μας. Είναι κάτι που πάει να γίνει παράδοση. Και θα γράψουμε και άλλα δύο βιβλία. Ήδη γράφουμε ένα με την τετάρτη τάξη και θα γράψουμε, ξεκινάμε τώρα, άλλο ένα με τη Δευτέρα. Με διαφορετικά θέματα που τα επιλέγουν τα παιδιά. Μάλιστα, μάλιστα. Κυρία Βαμποράκη. Και τους ήρωες τους επέλεξαν τα παιδιά, την πλοκή την έγραψαν τα παιδιά, από τα παιδιά για τα παιδιά. Εδώ είμαστε προκειμένου να τα ξαναπούμε. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Σας παρακολουθούμε, εννοείται πως σας παρακολουθούμε. Να είστε καλά.